Κλείνουν οι κάλπες στη Βρετανία που άνοιξαν στις 9 το πρωί ώρα Κύπρου. Συνολικά κλήθηκαν να ψηφίσουν 46.900.000 Βρετανοί. Όσο πιο κοντά και μανθούν τα ποσοστά των δύο βασικών υποψηφίων, των συντηρητικών της Μέη δηλαδή και των εργατικών του Κόρμπιν, τόσο θα αργήσουν και τα αποτελέσματα. Το 2015 θυμόμαστε ότι η αυτοδυναμία του Κάμερον άλλωστε έγινε γνωστή στις 3.30 το μεσημέρι της επομένης των εκλογών. Αυτή η αυτοδυναμία είναι και το μεγάλο στοίχημα των υποψηφίων, Μαρίνα. Τι θα γίνει αν δεν υπάρξει αυτοδύναμο κόμμα, όπως δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις? Χρειάζονται 326 έδρες για την απόλυτη πλειοψηφία στη Βουλή των Κοινοτήτων. Στόχος καθόλου εύκολος σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, όπως είπες, Χρύσανθε. Η Τερέζα Μέη, αν κερδίσει χωρίς αυτοδυναμία, είτε θα προσπαθήσει να σχηματίσει κυβέρνηση συνασπισμού, είτε θα παραμείνει πρωθυπουργός σε κυβέρνηση μειοψηφίας με στήριξη από άλλα κόμματα αναπερίπτωση. Αυτό όμως δεν είναι εύκολο, δεδομένου ότι οι φιλελεύθεροι, που δεν ήθελαν τις προώρες εκλογές και δεν θέλουν και σκληρό Brexit, που υπόσχεται η Μέη, θα δημιουργήσουν εμπόδια. Οι εργατικοί τώρα, αν εξασφαλίσουν 247 έδρες, όπως λένε οι δημοσκοπήσεις, και τα παραπάνω κόμματα κρατήσουν τις δυνάμεις τους, τότε ο Τζέρεμι Κόρμπιν θα σχηματίσει κυβέρνηση μειοψηφίας. Υπάρχει βέβαια και το σενάριο, το τρίτο σενάριο του 1974, όταν στις εκλογές κανένα από τα δύο μεγάλα κόμματα δεν κατάφερε να πάρει την απόλυτη πλειοψηφία, δεν βρήκαν και συμμάχους και οδήγησαν τη χώρα σε νέες εκλογές. Άρα το πραγματικό θρίλερ είναι στην ουσία στη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνηση, έτσι, ακριβώς, που να μπορεί να δώσει και λύση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ενώπιον του